Γεια σου Γρηγόρη! Γεια σου! Hi, hi, hi! Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε! Γεια σου Κωστή, γεια σου Μαράκι, γεια σου Life Loves You, γεια σου Μαριέτα! Μου λείψατε και εμένα πάρα μα πάρα πολύ, παιδιά! Γεια σου Σιλβάνα! Γεια σου Χρυσάνθη! Καλησπέρα, παιδιά! Έχουμε αρκετό καιρό να τα πούμε live, τουλάχιστον μέσα από το Instagram. Είναι κάτι που... Γεια σου Κωνσταντίνε. Και εμένα μου έλειψε. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα είμαστε εδώ. Γι' αυτό επιστρέψαμε μετά από αρκετό καιρό. Και βέβαια επιστρέψαμε με ένα πάρα πολύ ωραίο ζήτημα θέμα σήμερα. Το οποίο θα συζητήσουμε για τα επόμενα περίπου 40 με 50 λεπτά. Γεια σου Νικόλα. Γεια σου Παναγιώτη. Πάμε, πάμε παιδιά. Στείλτε καρδιές. Στείλτε τα vibes, την ενέργειά σας. Και πάμε να το απολαύσουμε σήμερα μαζί. Να ανταλλάξουμε απόψεις. Να συζητήσουμε. Είστε ελεύθεροι να κάνετε τις ερωτήσεις σας, να στείλετε τα σχόλιά σας. Δεν έχει σημασία αν είμαστε μέσα από το κινητό, μέσα από την οθόνη, μέσα από το τάμπλετ. Νιώστε ελεύθεροι, στείλτε μου ερωτήσεις, κάντε σχόλια τα πάντα. Στείλτε καρδούλες, στείλτε την ενέργειά σας εδώ να σας βλέπω, να παίρνω κι εγώ ενέργεια. Και πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πριν όμως πάω εκεί να σας πω ότι στις 10 παρά θα έχουμε κάποιον καλεσμένο έκπληξη που θα συνεχίσουμε από εκεί και πέρα. Γεια σου Γιάννη και εμένα μου λείψατε. Ευχαριστώ που είστε εδώ, ευχαριστώ για το χρόνο σας και εύχομαι κάποια στιγμή να σας γνωρίσω όλες και όλους από κοντά. Λοιπόν, ποιο είναι το σημερινό ζήτημα, ποιο είναι το σημερινό μας θέμα. Τι κάνω, πώς αντιδρώ, πώς επικοινωνώ, γεια σου Παναγιώτη μου, όταν, η Τζο ωραία, όταν θυμώνω key point, keyword με τον σύντροφό μου, με την σύντροφό μου. Αλλά και singles να είμαστε και να μην έχουμε κάποιον σύντροφο ή σύντροφο αυτή την περίοδο, είναι ένα υπέροχο θέμα για να αντιλαμβανόμαστε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε σχέσεις επαγγελματικές ή προσωπικές όταν ερχόμαστε εμείς οι ίδιοι σε μια όχι πολύ άνετη θέση. Άρα λοιπόν, αν λέγαμε σε πρώτη φάση ποιο είναι το βασικό κλειδί αυτής της πρότασης, τι κάνω δηλαδή όταν θυμώνω με τον την σύντροφό μου, το key point λοιπόν είναι η λέξη θυμώνω. Άρα λοιπόν πάμε στο θυμό, πάμε σε ένα από τα 8 συναισθήματα και σε αυτό το σημείο να πούμε το εξής. Αυτό λοιπόν που έλεγε ο Αριστοτέλης είναι ότι ο καθένας μπορεί να θυμώσει, αυτό είναι εύκολο και το καταλαβαίνουμε γιατί πάρα πολύ εύκολα μπορούμε να θυμώσουμε, γελάω με τον Νικόλα. Αλλά το να θυμώσει κανείς με το σωστό άτομο, στο σωστό βαθμό, για το σωστό λόγο, τη σωστή στιγμή και με το σωστό τρόπο, αυτό είναι δύσκολο. Έλεγε ο Αριστοτέλης. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι σε κάθε περίπτωση το να μπορέσουμε να θυμώσουμε συσσαγωγικά έξυπνα είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί λοιπόν, διότι το συναίσθημα και όπως αναφέρεται και σε ένα από τα λεξικά,
από τα αγγλικά λεξικά της Οξφόρδης, λέει οποιαδήποτε αναταραχή ή αναστάτωση του νου, αίσθημα, πάθος, θεωρείται συνέστημα. Οποιαδήποτε σφοδρή ή εξημένη ψυχική κατάσταση θεωρείται συνέστημα. Και ο Γκόλμαν στο βιβλίο του για τη συναισθηματική νοημοσύνη μας εξηγεί ότι το συνέστημα προέρχεται από τη λατινική λέξη που περιλαμβάνει μέσα από την λατινική λέξη motere που σημαίνει κοινό. Και τι δείχνει δηλαδή? Δείχνει διάθεση για πράξη, διάθεση για κίνηση, διάθεση για δράση. Όταν λοιπόν έχουμε μέσα μας ένα συνέστημα, αγάπη, έκπληξη, αποστροφή, θλίψη και τα σχετικά, είναι κάτι το οποίο βλέπουμε ότι θέλουμε να κινηθούμε, να αντιδράσουμε, να κάνουμε κάτι πάνω σε μια δεδομένη χρονική κατάσταση. Άρα λοιπόν, παιδιά μου, εκεί λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει? Συμβαίνει ότι όταν κάποιος με θυμώνει, μου δημιουργεί μέσα μου ένα αρνητικό συνέστημα. Κάτι το οποίο με οδηγεί στο τι να κάνω, στο να δράσω ή στο να αντιδράσω. Προφανώς με οδηγεί στο να αντιδράσω πάνω σε κάτι. Άρα λοιπόν, όπως μας λέει ο Γκόλμαν, από τη στιγμή που όλα μας τα συναισθήματα είναι προτροπές για δράση, καλούμε να προσέξω έντονα τα συναισθήματά μου. Ο Ίρβιν Γιάλομ μας έλεγε ότι η ψυχική μας γαλήνη, θα το πω δύο φορές αυτό, η ψυχική μας γαλήνη πηγάζει από τη γνώση ότι αυτό που μας αναστατώνει δεν είναι τα πράγματα, αλλά η ερμηνεία που δίνουμε στα πράγματα. Να το πω ξανά. Η ψυχική μας γαλήνη πηγάζει από τη γνώση ότι αυτό που μας αναστατώνει δεν είναι τα πράγματα, δεν είναι αυτό που συμβαίνει, αλλά είναι η ερμηνεία που εμείς οι ίδιοι δίνουμε στα πράγματα. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί στον κόσμο της ψυχολογίας λοιπόν φαίνεται ότι για να αντιδράσουμε πάνω σε κάτι, πώς ξεκινάει? Ξεκινάει κάτι από ένα ερέθισμα. Έρχεται λοιπόν κάποιος και μου προκαλεί ένα ερέθισμα ή και να μην μου το προκαλέσει. Κάποιος μπορεί να μου το προκαλέσει μια κατάσταση στην οποία βρίσκομαι ή βιώνω. Εντάξει. Άρα λοιπόν, ξεκινάει ένα ερέθισμα, το ερέθισμα γίνεται σκέψη και η σκέψη γίνεται συναίσθημα. Όπως είπαμε, φόβος, θλίψη, αγάπη, ευτυχία, όλα αυτά, ανακούφιση, όλα αυτά τα συναισθήματα. Μετά λοιπόν από το συναίσθημα περνάμε στην πράξη, περνάμε στη συμπεριφορά και μετά μια επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά γίνεται αντίδραση, σύμφωνα με τον κόσμο της ψυχολογίας. Άρα λοιπόν, το βασικό κομμάτι είναι τι ερμηνεία εμείς σαν άνθρωποι δίνουμε στις σκέψεις μας. Τι ερμηνεία δίνουμε στις σκέψεις μας, διότι αυτές μετά γίνονται συναισθήματα. Και όταν λοιπόν τα συναισθήματα αρχίζουν και μας κυριεύουν, τα αρνητικά κυρίως, πολλές φορές εκεί οι δράσεις και οι αντιδράσεις μας μπορεί να μην μας εξυπηρετούν, μπορεί να μην είναι υπέρ μας. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θέλω να μιλήσω για το respond versus react. Το έχω πει αρκετές φορές, είναι βασικό όμως να το αναφέρω ακόμα μία. Γεια σου Σοφία μου, γεια σου Ρούλα. Ο Ζιγ Ζίγκλερ λοιπόν είχε πει, και να το κάνουμε και πάρα πολύ απλό, λέει υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ του respond και του react, μεταξύ του απαντώ και του αντιδρώ. Το αντιδρώ λοιπόν, το react, φαίνεται ότι έχει μια πιο αρνητική προσέγγιση. Και τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είμαι στο έλεος των άλλων ανθρώπων. Είμαι στο έλεος μιας άλλης κατάστασης της οποίας βιώνω. Αρνητικό, αρνητικό θέλω να πω. Δεν θέλω να πω δυσάρεστο, θέλω να πω αρνητικό. Θέλω να δώσω ένταση πάνω σε αυτό. Δεν θέλω να πω δυσάρεστο, θέλω να πω ότι όντως είναι αρνητικό. Άρα λοιπόν, όταν λοιπόν κάποιος αντιδρά πάνω σε κάτι, κάνει react, τι φαίνεται? Φαίνεται ότι δεν σκέφτεται πολύ τις συνέπειες που μπορεί να έχει. Δεν σκέφτεται πολύ εάν αυτό το οποίο κάνει τον εκφράζει. Αλλά, επί παραδείγματος, γεια σου Βαλεντίνα μου, έρχεται κάποιος μας κορνάρει στο φανάρι. Η άμεση αντίδραση να βρίσουμε, να χειρονομήσουμε, να εκνευριστούμε, βλέπουμε λοιπόν ότι είναι κάτι το οποίο υπό άλλες συνθήκες, ή αν ήμασταν ήρεμοι ή αν δίναμε λίγο χρόνο, ενδεχομένως να μην το κάναμε, να μην κάναμε κάτι τέτοιο. Σκεφτείτε όμως ότι πόσο ευάλωτοι μπορεί να είμαστε αν κάποιος τυχαίος σε μια τυχαία στιγμή πατήσει μια κόρνα
και μας οδηγεί στο να μιλήσουμε άσχημα, στο να κάνουμε κάποια άσχημη χειρονομία, πόσο ευάλωτοι ψυχικά είμαστε όταν αντιδρούμε σε ποιον. Σε κάποιον τον οποίο ούτε καν δεν γνωρίζουμε. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να επιτρέπουμε σε εντελώς άγνωστους ανθρώπους να επεμβαίνουν τόσο πολύ έντονα στον ψυχικό μας κόσμο και να θεωρούμε ότι εμείς έχουμε έλεγχο του ψυχικού μας κόσμου. Και προσέξτε, εάν ένας ξένος, ένας άγνωστος μπορεί να μας προκαλέσει μια τέτοια αντίδραση, τι μπορεί να συμβεί όταν τα δικά μας, τα αγαπημένα, τα κοντινά άτομα μπαίνουν στη διαδικασία να μας προκαλέσουν αρνητικά συναισθήματα ή συναισθήματα τα οποία μπορεί να νιώσουμε μέσα από αυτά φόβο, θλίψη. Άρα λοιπόν εδώ είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο κομμάτι που βλέπουμε τη μεγάλη επιρροή των ανθρώπων που αγαπούμε στη ζωή μας και την αποστασιοποίηση που καλούμαστε να πάρουμε όταν κάτι συμβαίνει. Άρα λοιπόν, το αντιδρώ είναι κάτι το οποίο εάν γίνεται συνειδητά είναι υπέροχα. Υπάρχουν φορές, γεια σου Σοφία μου, χαιρετίσματα στην Κρήτη, υπάρχουν φορές που καλούμαστε συνειδητά λοιπόν να αντιδράσουμε, συνειδητά. Όταν όμως δεν το κάνουμε συνειδητά και το κάνουμε συνείδητα, δρούμε όχι προς οφελός μας, αλλά αρνητικά προς τον εαυτό μας. Η διαφορά λοιπόν μεταξύ του respond και του react, του απαντώ και του αντιδρώ είναι αυτή. Το αντιδρώ είναι κάτι άμεσο, κάτι πιο αρνητικό, κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι προς όφελός μου, κάτι το οποίο δεν έχω σκεφτεί πολύ, δεν έχω συνυπολογίσει τις συνέπειες και μπορεί μετά να μετανιώσω ίσως. Το απαντώ σημαίνει ότι είμαι δομημένος, σημαίνει ότι γνωρίζω τον τρόπο που θα τοποθετηθώ, τις λέξεις που θα χρησιμοποιήσω. Έχουμε πει αρκετές φορές για τη σημασία των λέξεων. Μιλάμε λοιπόν αφενός για την αποστασιοποίηση που παίρνω από ένα γεγονός, για να δω πώς θα επανατοποθετηθώ πάνω σε αυτό. Πώς θα μιλήσω, ποιος είναι ο χρόνος τελικά που θα πάρω για να απαντήσω σε κάποιον και αν τελικά το αίσθημα του θυμού θα διωγγωθεί μέσα μου ή απλώς θα το διαχειριστώ και θα επανέλθω με τον δικό μου τρόπο. Άρα λοιπόν θα ήθελα να κρατήσουμε το respond versus react, να δούμε από εδώ και πέρα ακόμα και σε λίγο όταν θα βγούμε από το live. Εάν κάποιος μας φέρει σε δύσκολη θέση, ποια είναι η αντίδρασή μας, όπως έχω πει αρκετές φορές στο παρελθόν, δεν χρειάζεται ποτέ να απαντήσουμε απευθείας σε κάποιον που μας φέρει σε δύσκολη θέση. Παίρνουμε το χώρο μας, μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που κοιτάμε και το μέρος που κοιτάμε, να αλλάξουμε λοιπόν την οπτική μας επαφή, μπορούμε να αλλάξουμε χώρο και κυριότερα δεν είναι ανάγκη να απαντήσουμε κατευθείαν. Να πάρουμε τον χρόνο μας και να απαντήσουμε όταν εμείς το επιθυμούμε. Εντάξει. Κλείνει αυτό. Το respond versus react. Νούμερο 2. Θέλω να μιλήσουμε για την ερμηνεία του συντρόφου μου σε αυτό το μήνυμα. Ποια είναι η ερμηνεία? Ας πούμε λοιπόν ότι εγώ αλληλεπιδρώ με τη σύντροφό μου και μου λέει κάτι, μου μεταφέρει κάτι, το οποίο αρχίζει να με θυμώνει, αρχίζει δηλαδή να με φέρνει σε δύσκολη θέση. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Πολύ ωραίο αυτό που λες. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που καλούμε να κάνω, όπως είπαμε πριν, η ερμηνεία της σκέψης δημιουργεί συναισθήματα. Άρα λοιπόν πάμε να δούμε ποια είναι η ερμηνεία του συντρόφου μου πάνω σε αυτό. Πώς ακριβώς ο ίδιος ο συντροφός μου το έχει αντιληφθεί αυτό. Τι είναι αυτό που, ποια είναι η δική του θέση, ποια είναι η δική του στάση. Είναι σημαντικό λοιπόν να μπορέσουμε να δούμε και θα μιλήσουμε σε λίγο για την ενσυναίσθηση λίγο πιο βαθιά, αλλά να μπορέσουμε να δούμε πώς ο ίδιος ο σύντροφός μου ερμηνεύει κάτι. Μπορείτε να καταλάβετε λοιπόν την διαφορά στην οπτική από πολύ απλά πράγματα. Σε κάποιον αρέσει ένα συγκεκριμένο φαγητό και τρελαίνεται γι' αυτό, σε κάποιον άλλον δεν θέλει καν να το αγγίξει. Κάποιος λατρεύει το Luna Park, κάποιος δεν θέλει ούτε καν να μπει στο τρενάκι. Κάποιος λατρεύει το χειμώνα, κάποιος άλλος συχαίνεται το κρύο. Άρα λοιπόν, όταν είμαστε τόσο διαφορετικοί σε τόσα πολύ απλά πράγματα, δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε από τον την σύντροφό μας, από τον την συνομιλητή μας και συνομιλήτριά μας, να καταλάβει, να αντιληφθεί τα πράγματα με τον τρόπο που εμείς τα ορίζουμε, εμείς τα βλέπουμε, εμείς τα αντιλαμβανόμαστε. Αυτό δεν είναι κάτι που κάνουμε αρκετές φορές, δηλαδή να νομίζουμε ότι ο δικός μας ο τρόπος είναι ο μοναδικός ή ότι οπωσδήποτε η άλλη πλευρά πρέπει να το καταλάβει. Άρα λοιπόν, ποια είναι η ερμηνεία του συντρόφου μου πάνω σε αυτό το μήνυμα, αλλά είναι και πολύ σημαντικό να δούμε ποια είναι η ερμηνεία η δική μου. Δηλαδή,
αν εμένα η σύντροφός μου μου πει, παραδείγματος χάρη, θα βγω έξω με τις φίλες μου, εγώ τι αντιλαμβάνομαι? Και ας πούμε ότι αυτό με θυμώνει γιατί δεν θέλω να, θέλω να περάσω περισσότερο χρόνο μαζί της. Εγώ τι αντιλαμβάνομαι εκείνη τη στιγμή? Αντιλαμβάνομαι ότι κόβει χρόνο από εμένα, από τη σχέση μας, για να περάσει με εκείνη? Ή αντιλαμβάνομαι ότι έχει ανάγκη να δει τις φίλες της, τους φίλους της, τους ανθρώπους της, έτσι ώστε να γυρίσει πίσω στη δική μας επικοινωνία καλύτερη, ανανεωμένη, χαρούμενη πάνω σε αυτό το οποίο ζούμε? Ποια είναι η ερμηνεία λοιπόν που δίνω όταν ένας άνθρωπος μου πει κάτι, ό,τι και να είναι αυτό, το οποίο σε πρώτη ανάγνωση δεν μου αρέσει? Εκεί λοιπόν χρειαζόμαστε έντονα το respond, χρειαζόμαστε έντονα αυτό το κομμάτι του χρόνου. Το λέει πολύ όμορφα και ο φίλος μου Φώτης ο Δρακόπουλος στο βιβλίο του, στο καινούριο του βιβλίο, το οποίο λοιπόν εκεί ο Φώτης πολύ εύστοχα κατά τη γνώμη μου το αναφέρει ως κενό. Αυτό λοιπόν το χρόνο που δίνω ανάμεσα για να, όπως λένε και στον κόσμο της ψυχολογίας, να επεξεργαστώ μια συγκεκριμένη πληροφορία, να την κάνω εύπεπτη και να δω τελικά πώς θα την χρησιμοποιήσω. Δύο ψυχολόγοι, ο Στέρνμπεργκ και ο Σάλοβι, ψυχολόγοι, ο Σάλοβι στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ, μίλησαν κάποια στιγμή για τι πράγμα, μίλησαν για τα είδη της προσωπικής νοημοσύνης μέσα στον ορισμό της συναισθηματικής νοημοσύνης και επέκτηναν και στάθηκαν σε πέντε συγκεκριμένες δεξιότητες. Τις έχω εδώ και θα ήθελα έτσι να τις μοιραστώ μαζί σας, διότι μας δίνουν σημαντική βοήθεια στο να καταλάβουμε πώς κάποιος μπορεί να ζήσει μια πιο ευτυχισμένη, επιτυχημένη ζωή, όπως λένε οι ίδιοι, ξεκινώντας από τα συναισθήματά μας. Στέκομαι σε αυτό διότι ο τίτλος της σημερινής θεματολογίας λέει «Τι κάνω όταν θυμώνω με τον σύντροφό μου». Άρα λοιπόν μιλάμε για συναίσθημα. Μιλάμε για το πώς διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου, τον άλλον, πώς τα νιώθω, πώς τα βιώνω, πώς τα αντιλαμβάνομαι. Άρα λοιπόν ο Σάλοβι, αυτός ο ψυχολόγος από το Yale, μίλησε για πέντε συγκεκριμένες δεξιότητες. Νούμερο 1, μίλησε για τη γνώση των συναισθημάτων μας. Και τι λέει? Λέει ότι η αυτοεπίγνωση, η αναγνώριση δηλαδή των συναισθημάτων μας, μπορεί να μας οδηγήσει πολύ μακριά, τόσο σε επαγγελματικό όσο και προσωπικό επίπεδο. Είναι υπέροχο εάν μπορούμε, δεν θα εξηγήσουμε σήμερα το πώς, αλλά εάν μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τα συναισθήματά μας. Τα συναισθήματα λοιπόν, η αγάπη, η χαρά, η ευτυχία, η ανακούφιση, ο θυμός, η οργή, η θλίψη, όλα αυτά τα πράγματα. Και τι λέει υπέροχα μέσα? Λέει ότι οι άνθρωποι που νιώθουν πιο σίγουροι με τα συναισθήματά τους διευθύνουν καλύτερα τη ζωή τους. Διευθύνουν καλύτερα τη ζωή τους και παίρνουν, λέει, καλύτερες αποφάσεις. Από το επάγγελμα που θα διαλέξουν, προσέξτε γιατί αυτό μας αφορά όλους, μέχρι τη σύντροφο, τον σύντροφο που θα επιλέξουν να έχουν δίπλα τους. Αυτό, λέει, ξεκινάει από τη γνώση των συναισθημάτων μας. Νούμερο 2, ο έλεγχος των συναισθημάτων μας. Να μπορώ δηλαδή να τα χειραγωγώ, να τα ελέγχω, να τα κατευθύνω. Αφού τα αναγνωρίσω λοιπόν, αφού τα γνωρίσω, να δω πώς θα διαχειρίζομαι το ανεξέλεγκτο άγχος, τον έντονο θυμό, την υπέρμετρη χαρά. Όλο λοιπόν αυτό το κομμάτι παίζει τεράστιο ρόλο. Και τι μας λέει ο Γκόλμαν σε αυτό εδώ το βιβλίο? Λέει λοιπόν ότι όσοι διακρίνονται γι' αυτό μπορούν πολύ πιο εύκολα, λέει, να ξεπεράσουν τις δυσκολίες της ίδιας της ζωής. Νούμερο 3. Εξεύρεση κινήτρων για τον εαυτό μας. Να μπορούμε, λέει, μέσα από τη διαχείριση των συναισθημάτων να έχω ένα συγκεκριμένο σκοπό, να δω τι μπορώ να καταφέρω, λέει, μέσα από αυτό. Να δω, λέει, πού συγκεκριμένα μπορώ να φτάσω. Οι άνθρωποι, λέει, που το κάνουν αυτό έχουν την ικανότητα και τείνουν να είναι περισσότερο παραγωγικοί και επικοδομητικοί μέσα στην εργασία τους. Αυτό ήταν λοιπόν το νούμερο 3. Εξεύρεση κινήτρων για τον εαυτό μας. Νούμερο 4. Αναγνώριση, λέει, των συναισθημάτων των άλλων. Σας λέει κάτι αυτό? Έφη μου. Και εμένα μου λείψατε. Ναι, είναι η ενσυναίσθηση και, όπως λέει ο Γκόλμαν, είναι η θεμελιώδης ανθρώπινη δεξιότητα. Και γιατί το αναφέρει αυτό? Διότι, λέει, το να μπορώ να αναγνωρίζω τα συναισθήματα των άλλων σιωπηλά, όπως λέμε πολύ συχνά, σιωπηλά,
Μέσα λοιπόν από τη μη λεκτική επικοινωνία, μέσω του ορισμού της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ενσυναίσθησης, να μπορέσω να καταλάβω πώς νιώθει η άλλη πλευρά. Ποια είναι τα συναισθήματα που νιώθει. Γιατί αρκετοί από εμάς δυσκολευόμαστε να τα εκφράσουμε, τα κρατάμε για εμάς. Πόσοι από εσάς λέτε, πρέπει να φτάσω μέχρι εδώ για να μιλήσω, αλλά όταν μιλήσω, θα γίνει χαμός. Πόσοι από εμάς το λένε αυτό. Ότι κρατάω και θα τα πω όλα μαζεμένα. Μα γιατί να τα πεις όλα μαζεμένα. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εκφραζόμαστε χωρίς να μαζεύουμε πράγματα, χωρίς να φτάνουμε μέχρι εδώ. Πολύ σημαντικό να μοιραζόμαστε, να αντιλαμβανόμαστε όπως είπαμε προηγουμένως και βέβαια όσο περισσότερο κάνουμε τον σύντροφό μας, την σύντροφό μας, κοινωνώ αυτόν τον οποίο νιώθουμε, αρχίζουμε να έχουμε ένα κοινό έδαφος, όπως λέμε στην επικοινωνία, στις διαπραγματεύσεις και στις τεχνικές πειθούς. Αρχίζουμε να έχουμε ένα κοινό έδαφος συζήτησης. Ότι νιώθω αυτό, αντιλαμβάνομαι αυτό. Η ενσυναίσθηση λοιπόν λέει ότι όταν μπορώ να ακούσω σιωπηλά την άλλη πλευρά, αυτό το οποίο αυτό μπορεί να με κάνει καλύτερο στην επαγγελματική μου ζωή, σε αρκετά επαγγέλματα που σχετίζονται με κοινωνική προσφορά, με διδασκαλία, με πωλήσεις. Και βέβαια, όπως είπα, θα ήθελα να κρατήσουμε την ενσυναίσθηση ως μια θεμελιώδη ανθρώπινη δεξιότητα. Η αναγνώριση των συναισθημάτων της άλλης πλευράς. Και τελευταίο, μας λέει λοιπόν ο Σάλοβι, ποια είναι αυτή η δεξιότητα που ανήκει στην συναισθηματική νοημοσύνη, σε αυτό το κάδρο της συναισθηματικής νοημοσύνης, ο χειρισμός των σχέσεων. Ο χειρισμός των σχέσεων με την οποιαδήποτε άλλη πλευρά. Άτομα, λέει, τα οποία διαθέτουν σε μεγάλο βαθμό αυτή την ικανότητα, διαπρέπουν σε οτιδήποτε αφορά την αλληλεπίδραση με τους άλλους. Και λάμπουν, λέει, πάντα στο κοινωνικό στερέωμα. Προσέξτε λοιπόν τώρα. Έχει αποδειχτεί λοιπόν ότι οι άνθρωποι που μπορούν να διαχειρίζονται πολύ καλά τις σχέσεις με άλλους ανθρώπους, τείνουν να είναι επιτυχημένοι. Μα γιατί αυτό είναι βασικό. Είναι βασικό διότι αυτό που επιδιώκουμε ως άνθρωποι είναι να είμαστε αποδεκτοί. Για να το σκεφτούμε λίγο. Μπορεί σήμερα να φόρεσαι αυτό το t-shirt για να νιώσω περισσότερο αποδεκτός ή περισσότερο όμορφα με τον εαυτό μου. Ωραία, ναι. Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση. Η δεύτερη ανάγνωση ποια είναι? Ότι μπορεί με αυτό εδώ το μπλουζάκι να δείχνω πιο όμορφος. Γιατί με νοιάζει να είμαι πιο όμορφος? Για να είμαι περισσότερο αποδεκτός? Θα μπορούσε. Πόσες φορές λοιπόν μπορεί να προσαρμόζω τα λεγόμενά μου, τη στάση μου, για να γίνω αποδεκτός άλλους ανθρώπους? Σκεφτείτε στο περιβάλλον εργασίας σας πόσες φορές μπορεί να έχετε μιλήσει με έναν πολύ πιο ευγενικό, μαλθακό, ήρεμο τρόπο στον προϊστάμενό σας, αλλά σε κάποιον άλλον, μόνο και μόνο επειδή έχει σχέση εξουσίας απέναντί σας και θέλετε να διατηρήσετε μια πολύ καλή σχέση. Σκεφτείτε λοιπόν το γιατί πίσω από την πρώτη ανάγνωση. Όλοι μας λοιπόν θέλουμε, έχουμε έντονα την ανάγκη του ανήκειν, σε ομάδες, σε σχέσεις και βέβαια έχουμε την ανάγκη αρκετές φορές εκεί να τα πηγαίνουμε καλά. Δεν θέλουμε λοιπόν εύκολα να νιώθουμε αυτά τα έντονα αρνητικά συναισθήματα ή να νιώθουμε θυμό, φόβο, υπεκφυγή και τα σχετικά. Θέλουμε να νιώθουμε καλά. Και κάνουμε τα πάντα γι' αυτό αρκετές φορές για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε, που πολλές φορές ξεφεύγουμε και από τη δική μας την αλήθεια. Πάμε λοιπόν να γυρίσουμε πίσω στο θέμα μας που ήταν τι κάνω όταν θυμώνω με τον σύντροφό μου. Μιλήσαμε λοιπόν για respond versus react. Μιλήσαμε για την ερμηνεία που δίνω σε αυτό που λέει ο σύντροφός μου, αλλά και στην ερμηνεία των δικών μου σκέψεων. Και μιλήσαμε για την επεξεργασία πληροφοριών, αλλά και για τις 5 δεξιότητες που αναφέρει ο Σάλοβι, ο ψυχολόγος από το Πανεπιστήμιο του Yale. Νούμερο 3 λοιπόν. Συνεχίζει η συζήτηση και βλέπω ότι, ας πούμε, δεν ορίζω τα συναισθήματά μου, δεν κάνω κάτι άλλο, δεν είμαι πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Παραμένει ο θυμός μέσα μου. Ζητάω περισσότερες λεπτομέρειες αν έχω κενά. Κάνω το προφανές. Πάω να αποσαφηνίσω οτιδήποτε μου είναι θολό. Πάω να ξεκαθαρίσω την κατάσταση. Είναι κάτι που το κάνουμε έντονα και στην ενεργητική ακρόαση. Όταν μιλάμε για δημόσια ομιλία και λέμε ο καλύτερος ομιλητής είναι πρωτίστως ο καλύτερος ακροατής, μιλάμε ακριβώς για αυτό το κομμάτι. Μιλάμε για την ενεργητική ακρόαση
Η ενεργητική ακρόαση αποτελείται από πολλά κομμάτια. Θα τα πούμε σε ένα άλλο live. Αλλά, ωστόσο, όταν δίνω χώρο στην άλλη πλευρά και τον ακούω, ένα από τα πολύ βασικά πράγματα που είναι να κάνω είναι όταν κάτι δεν καταλαβαίνω, μετά να πω, hop, έχω αυτή την ερώτηση. Αυτό δεν μου έγινε αντιληπτό. Όπως κάναμε στο σχολείο, όπως κάναμε στο πανεπιστήμιο, όποιοι σπουδάσαν και τα σχετικά. Δεν είναι κακό να ζητήσω για μία αποσαφήνιση, να προσεγγίσω μία αποσαφήνιση, να ζητήσω κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες, πληροφορίες, όταν κάτι δεν μου είναι σαφές. Γιατί εκεί λοιπόν αρκετοί από μας βάζουμε το θυμό, βάζουμε όλα αυτά τα συναισθήματα και γυρίζουμε την πλάτη μας, γυρίζουμε τα μάτια μας. Ή ό,τι καταλάβαμε, καταλάβαμε και μετά μπαίνουμε και τοποθετούμαστε με μια πιο υψηλή φωνή, με έναν εντονότερο τόνο. Ας διευκρινίσουμε πρώτα την αλήθεια, την πραγματικότητα, αυτό το οποίο συμβαίνει και μετά ας πάμε να πούμε το οτιδήποτε. Άρα, λοιπόν, το τρίτο σημείο που θα ήθελα να κρατήσουμε είναι ότι ζητάω περισσότερες λεπτομέρειες, πάω να αποσαφηνίσω τα κοινά μου, να αποσαφηνίσω οτιδήποτε είναι θολό. Πάρα πολύ σημαντικό και με την ερωτική μου προσωπική μου σχέση και με την επαγγελματική μου σχέση. Ρωτάω, αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω, βλέπω τι μου συμβαίνει. Προσέξτε με να σπάρω δύο τριγώνια. Όσο ρωτώ, κερδίζω χρόνο. Όσο κερδίζω χρόνο, μπορώ να διαχειριστώ τις πληροφορίες και να φτάσω πιο κοντά στο respond. Σκεφτείτε το σαν ένα δίπολο. Όσο πιο γρήγορα τοποθετούμε πάνω σε κάτι, είμαι πιο κοντά στο react. Όσο δίνω χρόνο, αποστασιοποιούμε, βλέπω τα πράγματα απ' έξω, πηγαίνω πιο κοντά στο respond. Σε μια πιο δομημένη προσέγγιση, σε μια πιο δομημένη απάντηση. Το έχει πει ο Σάιμον Σίνεκ, θα αναφερθώ σε αυτόν σε λίγο. Είναι σημαντικό λοιπόν σε αυτό το σημείο, εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει. Βρες το δικό του γιατί, βρες το δικό σου γιατί. Γράψτε μου παιδιά. Τα βλέπω, στείλτε και τις καρδούλες, στείλτε και θετική ενέργεια. Γράψτε, πάμε. Και προσκαλέστε κι άλλους να έρθουν. Σε 15 περίπου λεπτά θα έχουμε και τον καλεσμένο μας. Λοιπόν, πάμε. Βρες το δικό σου γιατί. Και βρες και το δικό του γιατί. Άρα λοιπόν αυτό μας οδηγεί πιο κοντά στην ερμηνεία που λέγαμε προηγουμένως. Όταν λοιπόν κάποιος λέει κάτι και εσύ κατευθείαν αντιδράς, σε φέρνει σε δύσκολη θέση, σκέψου σε πρώτη φάση το δικό σου το γιατί. Γιατί μου σημαίνει αυτό. Πιο πίσω. Δεύτερη ανάγνωση, τρίτη ανάγνωση. Έχει να κάνει με εκείνον, έχει να κάνει με μένα στο τέλος ημέρας. Επίσης σκέψου το δικό του το γιατί. Ποια είναι η δική του αλήθεια, όπως είπαμε προηγουμένως. Η δική του ερμηνεία απέναντι στα πράγματα. Αλλά γιατί όμως. Υπάρχει περίπτωση να σχετίζεται με κάτι το οποίο πείραξε τον σύντροφό μας τις προηγούμενες μέρες. Ή μπορεί να είναι πιεσμένο στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Πιεσμένη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ναι, βεβαίως. Μπορεί να μην έχει να κάνει με σένα. Ξέρετε, πολλοί από εμάς παίρνουν τα πράγματα προσωπικά. Ότι εγώ. Και βέβαια διωγγώνουμε πολλές φορές αρκετές σκέψεις, φοβικές σκέψεις. Μας λέει κάποιος κάτι και σκεφτείτε, παίρνουμε το χρόνο μας κάποιες φορές και τις διωγγώνουμε. Το ότι δεν μας αρέσει να μας φύγουν αρχοντούλα είναι προφανώς, σε κανέναν άνθρωπο δεν του αρέσει να τον φύγουν. Προφανώς. Εγωισμό δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι. Αντιδρούμε γιατί πολλές φορές, όπως λέμε τώρα, δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε πολύ σωστά τα συναισθήματα τα δικά μας, αλλά και τα συναισθήματα της άλλης πλευράς. Νούμερο 4 λοιπόν. Καλούμε να σκεφτώ όταν θυμώνω με τον την σύντροφό μου, γιατί την επέλεξα, γιατί τον επέλεξα. Γιατί την αγαπώ, γιατί τον αγαπώ. Και πώς του το δείχνω, πώς της το δείχνω τελικά. Άρα λοιπόν, όταν έρχομαι σε αυτή τη δύσκολη θέση και μερικές φορές τα πράγματα έρχονται σε ένα σημείο που λέω «Α, δεν μπορώ άλλο, θα φύγω, θα χωρίσω, θα τα παρατήσω». Πάμε λοιπόν ένα βήμα πίσω. Να πούμε γιατί επέλεξα να είμαι με αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί επέλεξα να είμαι σε αυτή την επαγγελματική σχέση. Γιατί. Σκεφτείτε αυτό που έλεγε ο Τσόρτσιλ. Ότι όταν ξεστομίσω μία λέξη, και δεν χρειάζεται να το πει ο Τσόρτσιλ, το αντιλαμβανόμαστε κι εμείς μόνοι μας. Όταν ξεστομίσω μία λέξη είναι πολύ αργά, δεν μπορώ να τη μαζέψω. Είμαι δέσμιος αυτής της λέξης. Όσο την κρατώ μέσα μου, είμαι
αφέντης της, master έλεγε στα αγγλικά. Την ελέγχω. Όσο την κρατώ μέσα μου, είμαι αφέντης αυτής της λέξης, της σκέψης, της πρότασης. Δεν μπορεί να με ορίσει. Καλύτερα λέει καυτές σφαίρες παρά καυτές λέξεις. Μπορεί να καταστρέψουν τα πάντα. Μια λανθασμένη χρήση λέξεων, προτάσεων, σκέψεων μάλλον που μετατρέπονται όπως είπαμε σε συναισθήματα και μετά σε πράξεις, μπορεί να καταστρέψει τα πάντα. Σκεφτείτε, αν εγώ αρχίσω και μιλάω άσχημα. Σε ευχαριστώ, Doc. Αν εγώ αρχίσω και μιλάω άσχημα αυτή τη στιγμή, θα φύγει το λεπτό live, θα με παρατήσετε. Γιατί? Γιατί θα με παρατήσετε? Γιατί θα προκαλέσω ένα ερέθισμα. Το ερέθισμα θα γίνει σκέψη, η σκέψη θα γίνει συνέστημα, θα πείτε «Α, ο Κουμαρίνος μας προσβάλλει, δεν μας σέβεται». Και αυτό θα γίνει πράξη, θα γίνει συμπεριφορά και θα βγείτε από το live. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι πολύ εύκολα μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα όταν κάποιος δεν ελέγξει πολύ καλά την ερμηνεία που δίνει στα πράγματα, όπως είπα προηγουμένως. Άρα λοιπόν, πριν φτάσουν τα πράγματα σε ένα δύσκολο σημείο, σκεφτείτε γιατί τον επιλέξατε, γιατί την επιλέξατε, γιατί είστε μαζί του, μαζί της και πώς του το δείχνετε, πώς της το δείχνετε. Αυτό θα σας καταλαγιάσει, θα ηρεμήσετε, θα καταλάβετε ότι είστε με τον άνθρωπο που εκτιμάτε, που σέβεστε, που είστε ερωτευμένες, ερωτευμένοι. Άρα θα δώσετε άλλη ερμηνεία σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό εκείνη τη στιγμή. Και βεβαίως να πούμε, το ξέρετε, ότι η αγάπη είναι μια συνεχόμενη διαδικασία. Να μας φέρω λίγο στη συνέντευξη που είχε δώσει ο Σάιμον Σίνεκ, προσωπικά τον εκτιμώ πολύ και τον ακολουθώ και τον παρακολουθώ, στον Τόμ Μιλιού που είχε μιλήσει για τον ορισμό της ηγεσίας μέσα από τα δικά του μάτια, αλλά με έναν άλλο τρόπο, τον προσέγγιζε με την αγάπη. Όσοι έχετε δει το βίντεο στο YouTube, είμαι σίγουρος ότι θα σας έχει αγγίξει. Και ρωτάει λοιπόν τον Μπιλιού, «Γεια σου Νικόλα μου, σε ευχαριστώ». «Χριστίνα, please translate your videos, λέει, in English somehow». Θα το κάνουμε, διότι σύντομα θα έχουμε ένα κανάλι στο YouTube, το οποίο θα ονομάζεται The Speakers Global και θα είναι όλα στα αγγλικά. Thank you για την πρόταση, το εκτιμώ ιδιαίτερος. Εκεί λοιπόν, τι είχε πει? Είχε πει, γυρνάει λοιπόν στον Μπιλιού και του λέει, «Αγαπάς τη γυναίκα σου? Do you love your wife?» του λέει. Και λέει ο Μπιλίου, «Ναι». Του λέει ο Σίνεκ, «Οκ, πες μου πότε. Πότε συγκεκριμένα την αγάπησες?» Έχεις απάντηση? Δεν έχεις. Όχι ο Μπιλίου, ούτε εσύ ούτε εγώ. Ξέρεις γιατί, ε? Το ξέρεις. Γιατί δεν έχεις απάντηση? Γράψε μου. Γιατί δεν έχεις απάντηση? Αν σε ρωτήσω πότε ακριβώς αγάπησες τον σύντροφό σου, τη σύντροφό σου, υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία? Όχι. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία. Ακριβώς διότι η αγάπη είναι μια συνεχόμενη διαδικασία. Δεν συνέβη στις 13 Δεκάτου του 2021. Ο έρωτας συνέβη 13 Δεκάτου του 2021. Σε είδα. Παπ, το βέλος. Δεν σε αγάπησα στις 13 Δεκάτου. Σε αγάπησα μέσα από πολλές μικρές επαναλαμβανόμενες πράξεις. Σκεφτείτε αυτό το οποίο λέμε. Να κάνουμε τα μικρά καθημερινά δύσκολα πράγματα. Πώς πετυχαίνουν οι επιχειρήσεις? Πετυχαίνουν από τη μία στιγμή στην άλλη? Φυσικά και όχι. Μέσα από τη μονοτονία, μέσα από τα απλά καθημερινά σπαστικά πράγματα. Από το email, από την αρχαιοθέτηση, από τα 1500 τηλέφωνα που καλούμαστε να πάρουμε σε ένα συγκεκριμένο πελάτη για να έρθει το αποτέλεσμα κάποια στιγμή. Αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό είναι ηγεσία, είχε πει ο Σίνεκ. Ας αφήσουμε την ηγεσία για άλλο live και ας μιλήσουμε εδώ για την αγάπη. Με αγαπάει σύντροφός μου, διότι θα γυρίσω και θα ρωτήσω πρώτα εκείνη πώς ήταν η μέρα της και μετά θα μιλήσω για τη δική μου μέρα. Πρώτα θα θέλω να κάνω ένα δώρο σε εκείνη, πιθανώς, και μετά σε μένα. Δεν εξετάζουμε αν αυτό είναι σωστό ή λάθος αυτή τη στιγμή. Λέω πώς χτίζω την αγάπη για να πω ότι σύντροφός μου με αγαπά. Πολλά πολλά μικρά καθημερινά πράγματα που μου οδηγούν στην αγάπη. Είχε πει ο Σίνεκ,
Αν πάω τώρα γυμναστήριο, σήμερα, καλή ώρα, και αφαιρέσω 8 ώρες, θα δω αλλαγή στο σώμα μου? Όχι. Πόσο σας ευχαριστώ για τα λόγια σας. Το εκτιμώ. Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο. Εκτιμώ πάρα μα πάρα πολύ τα λόγια σας και το χρόνο σας. Το λέω και το ξαναλέω. Αν με γνωρίζατε από κοντά, θα ξέρατε ότι είναι πραγματικά αληθινό αυτό που νιώθω. Σας ευχαριστώ. Αν πάω λοιπόν γυμναστήριο 8 ώρες σήμερα, δεν το καταλαβαίνετε, δεν θα αλλάξει τίποτα στο σώμα μου. Εάν πηγαίνω όμως γυμναστήριο κάθε μέρα 20 λεπτά, θα τη δω την αλλαγή μου. Γεια σου, Κατερίνα μου. Το ίδιο πράγμα δεν είναι με την αγάπη, το ίδιο πράγμα δεν είναι με την ηγεσία, το ίδιο πράγμα δεν είναι με την επιτυχία στις επιχειρήσεις, το ίδιο πράγμα δεν είναι με τη σχέση μου. Το ίδιο πράγμα δεν είναι με τη δίαιτα. Αν θέλω να κάνω δίαιτα, αρκεί μία μέρα να μείνω νηστικός, θα χάσω αυτά τα κιλά που θέλω. Ευχαριστώ για τα λόγια σας, το εκτιμώ. Εάν πάω στον οδοντίατρο μία φορά και μετά δεν ξαναπλύνω τα δόντια μου, θα τα κρατήσω σε υγιή κατάσταση? Φυσικά και όχι. Θέλει κάθε μέρα και από λίγο, στη σχέση, στην αγάπη, στην επιχείρηση, στην υγεία του οργανισμού μου, σε οτιδήποτε. Σκεφτείτε, ένα βιβλίο. Μπορώ να διαβάσω ένα βιβλίο σε μια μέρα? Θα δυσκολευτώ. Εάν όμως κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ 3 λεπτά, 10 σελίδες κάθε μέρα, ένα βιβλίο το μήνα, 12 βιβλία το χρόνο. Ξέρετε πόσο θα αλλάξει ο Αποστόλης αν διαβάζει 12 βιβλία το χρόνο? Πάρα μα πάρα πολύ θα αλλάξει ο Αποστόλης. Αυτό λοιπόν θέλουμε στη σχέση μας, όπως είπαμε προηγουμένως, να αντιληφθούμε ότι η αγάπη είναι μια συνεχόμενη διαδικασία. Ότι πριν, όταν έρθω στο σημείο του θυμού με την άλλη πλευρά, να σκεφτώ γιατί είμαι μαζί του, γιατί είμαι μαζί της, γιατί την αγαπώ, γιατί τον αγαπώ, και να σκεφτώ όλα εκείνα τα σημεία που με έχουν φέρει εδώ στο τώρα. Και μετά βέβαια, και τελευταίο και τελικό, είναι η δράση, είναι η συμπεριφορά μου. Αφού λοιπόν έχουν γίνει όλα αυτά, αφού λοιπόν έχω αξιοποιήσει όλα αυτά τα κομμάτια, αφού λοιπόν έχω πει, έχω συζητήσει, έχω δώσει χώρο, έχω δώσει χρόνο, έχω ακούσει, έχω σκεφτεί γιατί τον αγαπώ, γιατί την αγαπώ, τι να κάνω, έχω κατηγοροποιήσει μέσα μου τα συναισθήματά μου, την αγάπη, τη χαρά, την απόλαυση, την ανακούφιση, την έκπληξη, τη λύπη, τη θλίψη, το θυμό, το φόβο, την αποστροφή, την ντροπή, όλα αυτά τα βασικά συναισθήματα. Πάω λοιπόν στο τέλος να πω τι. Να πω, okay, ήρθε η ώρα για δράση. Ποια είναι η συμπεριφορά μου? Αυτό είναι το τελικό βήμα. Τι τελικά κάνω? Καλούμε να επιλέξω σε αυτό το σημείο πώς θα κινηθώ, πώς θα συμπεριφερθώ. Θα απομακρυνθώ, θα πάω πιο κοντά, θα αντιδράσω συνειδητοποιημένα. Συνειδητοποιημένη αντίδραση πάει πιο κοντά στο respond. Θα κατανοήσω, θα πάρω απόσταση. Τι καλούμε να κάνω? Δεν μπορούμε να ενοχοποιούμε κάτι το οποίο θα φέρει απομάκρυνση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι κακό. Καλούμαστε να πούμε κάτι ως συσσαγωγικά κακό όταν θίξουμε, προσβάλλουμε, όταν κάνουμε κάτι το οποίο δεν μας εκφράζει, όταν πούμε λέξεις τις οποίες δεν μας εκφράζουν, δεν τις θέλουμε και δεν είναι η αλήθεια μας προς την άλλη πλευρά. Καλούμαστε λοιπόν να σκεφτούμε, αφού έχουμε λάβει υπόψη μας όλα τα δεδομένα, πώς θα κινηθούμε από εδώ και στο εξής, τι θα κάνουμε? Εκεί καλούμαστε να υποστηρίξουμε μετά την απόφασή μας, τη συμπεριφορά μας. Πολλοί από εμάς πάνω στα νεύρα μας λέμε, α, θα κάνω αυτό, α, δεν θα σε ξαναπάρω, α, μείνε μακριά μου, α, φύγε, μην με ξανακαλέσεις. Είναι πράγματα τα οποία προφανώς αρκετοί από εμάς τα λέμε, πού? Στον εκνευρισμό μας. Δεν τα εννοούμε, πολύ σύντομα θα τα πάρουμε πίσω, πολύ σύντομα θα χάσουμε την αξιοπιστία μας. Όχι μόνο στην προσωπική μας ζωή, παντού. Σημαντικό, το ξέρετε, δεν χρειάζεστε εμένα να το πω. Το α και το ω, στο χτίσιμο της εμπιστοσύνης μιας οποιασδήποτε σχέσης, είναι να μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι, να τηρούμε αυτά τα οποία λέμε. Άρα λοιπόν, εάν πω σε κάτι ότι θα κάνω κάτι, οφείλω να το κάνω, οφείλω να το ακολουθήσω, όχι στον άλλον. Δεν οφείλω να το κάνω για τον άλλον, οφείλω να το κάνω για μένα.
Σκεφτείτε το, δεν θέλετε να νιώθετε αξιόπιστοι? Όλοι μας θέλουμε να νιώθουμε αξιόπιστοι. Όλοι μας θέλουμε να νιώθουμε ότι μπορούμε, έχουμε τη δύναμη, την εσωτερική, να ακολουθήσουμε αυτά τα οποία λέμε. Άρα λοιπόν, όταν τελικά, γι' αυτό λέω τελευταίο, για να αφήσουμε χρόνο, πάρουμε την απόφαση να κινηθούμε κάπως συγκεκριμένα και να πούμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, αυτά πρέπει να είναι τελικά, οφείλουμε να τα ακολουθήσουμε. Τελεία. Τελεία. Δεν έχει μου ξέφυγει, είχα πιει, είμαι πάρα πολύ ερωτευμένος. Όχι, οφείλω να είμαι αξιόπιστος. Το είπα, το κάνω. Θέλω να κρατήσετε το εξής. Αυτό που λέει ο Γκόλμαν στο βιβλίο του για τη συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένα υπέροχο βιβλίο. Όλα τα συναισθήματα είναι προτροπές για δράση. Στιγμιαία σχέδια, λέει, για την αντιμετώπιση της ζωής. Στιγμιαία σχέδια για την αντιμετώπιση της ζωής. Αυτό λέει είναι τα συναισθήματα. Λύστε το λίγο και πάρτε το μαζί σας. Στιγμιαία σχέδια για την αντιμετώπιση της ζωής. Προτροπές για δράση. Άρα, από τη μία, Άλεξ μου και εγώ σ' αγαπώ, καλούμαστε λοιπόν να δράσουμε, οπ, κάτι μας πιάνει εδώ, να το κάνω τώρα, να το πω, να πάρω το αίμα μου πίσω, να σε προσβάλλω αφού με πρόσβαλες. Εύκολο, εύκολο, εύκολο. Μην πέσετε σε αυτήν την παγίδα. Αυτό το κάνει οποιοδήποτε. Σε βρίζω, με βρίζεις. Με χτυπάς, σε χτυπώ. Πανεύκολο, ωραίο. Τι είναι πίσω από αυτό? Πώς εξελίσσομαι? Πώς γίνομαι καλύτερος? Αν με βρεις να σε βρίσω, έτσι θα εξελιχθώ, έτσι θα γίνω καλύτερος. Ή να αντιδράσω με τον τρόπο που εγώ θέλω. Αν θέλω να σε βρίσω, it's okay. Αν θέλω να σου μιλήσω άσχημα και να δεχτώ τη συνέπειση, it's okay. Το θέλω ή με παρέσυρες εσύ να το κάνω? Γεια σου Σάβα μου, μου λείψες. Γεια σου Κατερίνα μου. Δεν είναι κακό να έρθει σε ρήξη. Κακό είναι να μην θέλεις να έρθει σε ρήξη. Δεν είναι κακό να αντιδράσεις. Κακό είναι να μην θέλεις να αντιδράσεις και τελικά να σε παρασύρει και άλλη πλευρά. Η αλήθεια μας, να αντιδρούμε όπως εμείς επιθυμούμε. Να κάνω ένα συνολικό και να μπει ο κρυφός μας καλεσμένος τώρα εδώ, σε ένα-δύο λεπτά. Ποιος θα είναι? Με ποιον θα συνεχίσω τη συζήτηση? Για γράψτε μου από κάτω, με ποιον θεωρείτε ότι θα συνεχίσω τη συζήτηση. Λοιπόν, τι είπαμε σήμερα? Μιλήσαμε, νούμερο 1, respond versus react. Απαντώ ή αντιδρώ. Σκεφτείτε καλά, πάρτε το χρόνο σας. Νούμερο 1. Νούμερο 2, γεια σου Αλέξιέ μου. Ποια είναι η ερμηνεία του συντρόφου μου σε αυτό το μήνυμα, ποια είναι η ερμηνεία η δική μου σε αυτό το μήνυμα? Μιλήσαμε για τις 5 δεξιότητες του Σάλοβι, του ψυχολόγου στο Yale. Ζητάω περισσότερες λεπτομέρειες και αποσαφηνίζω τα θολά σημεία. Νούμερο 4, σκέφτομαι. Ο Σάββας, για να δούμε. Θα μπει ο Σάββας? Ποιος θα μπει? Θα μπει ο Στέφανος? Ποιος θα μπει? Για γράφτε μου εδώ πέρα. Γιατί λοιπόν τον επέλεξα και γιατί τον αγαπώ? Σκεφτείτε, νούμερο 4, γιατί τον επέλεξα και γιατί τον αγαπώ και πώς του το δείχνω? Σκεφτείτε ότι η αγάπη είναι μια συνεχόμενη διαδικασία. Και τέλος καταλήξτε με τη δική σας δράση συμπεριφορά συνειδητοποιημένα. Σκεφτείτε ότι όλα τα συναισθήματα, όπως μας λέει ο Γκόλμαν, είναι προτροπές για δράση, στιγμιαία σχέδια για την αντιμετώπιση της ζωής μας. Να κλείσω με αυτό το διάλογο και να έρθει λοιπόν ο συνομιλητής μου, ανυπομονώ να συνομιλήσουμε. Η ψυχική μας γαλήνη πηγάζει από τη γνώση ότι αυτό που μας αναστατώνει δεν είναι τα πράγματα, αλλά η ερμηνεία που δίνουμε στα πράγματα. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιος είναι. Στέφανος, Σάββας. Συνεννοημένοι είστε σήμερα. Πώς είναι δυνατόν? Τόσοι συνομιλητές θα μπορούσαν να ήταν. Έχετε πέσει συγκεκριμένα. Στέφανος, Σάββας. Τουλάχιστον το όνομα και των δύο ξεκινάει από σίγμα. Για να δούμε ποιος είναι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Λία μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ όμορφα λόγια σας. Ωραία, θα τον βρω εγώ γιατί...
Λοιπόν, για πάμε. Ωραία. Τον έκανα invite μόλις. Συνεχίστε εδώ. Γράφετε εδώ. Σάββας Στέφανος. Δεν ξέρω ποιος είναι ο... Τελικά ο πιο... Ποιος έχει πάρει τις περισσότερες ψήφους, ε. Λοιπόν, ωραία. Υπέροχα. Μέχρι να μπει ο καλεσμένος μας, γιατί κάτι συμβαίνει τώρα εδώ και δεν μπορεί να μπει από ό,τι βλέπω, αλλά δεν πειράζει. Θα το βρούμε. Το έχουμε κάνει και άλλες φορές. Λοιπόν, ντέρμπι λοιπόν, Στέφανος ή Σάββας, αλλά αυτό που έχει περισσότερο σημασία απ' όλα είναι να μπορούμε μέσα από αυτό το υπέροχο εργαλείο του διαδικτύου, να μπορούμε μέσα από αυτές τις στιγμές, μέσα από αυτές τις ώρες, πραγματικά να γινόμαστε καλύτεροι, πραγματικά να μπορούμε να παίρνουμε προστιθέμενη αξία. Λοιπόν... Παιδιά, θα το βρούμε. Μην ανησυχείτε. Και επειδή είναι και οι δύο μέσα, και ο Στέφανος και ο Σάββας, αν δούμε ότι δεν μπορεί να μπει ο ένας... Όχι. Λοιπόν, θα το βρούμε. Αυτό λοιπόν που έλεγα είναι το εξής, ότι είναι πολύ σημαντικό μέσα από τέτοιου είδους live, μέσα από αυτές τις συζητήσεις, να μπορούμε να παίρνουμε όλη αυτή την προστιθέμενη αξία. Ωραία. Λοιπόν, ο καλεσμένος μας είναι ο Στέφανος Ξενάκης, να το αποκαλύψω. Έχει κάποιο θέμα αυτή τη στιγμή, θα τα καταφέρει αργά ή γρήγορα, θα μπει. Και... θα τον ακούσουμε και ανυπομονώ κι εγώ. Να τον ακούσω. Λοιπόν, μέχρι λοιπόν να μπει, θέλω να μου γράψετε τις ερωτήσεις σας, θέλω να μου πείτε κάποια πράγματα από αυτά τα οποία είπαμε σήμερα, κάποια πράγματα τα οποία θα θέλατε να συζητήσουμε εν ώψη της συζήτησης που θα γίνει, αλλά και πράγματα τα οποία θα θέλατε να λύσουμε, να απαντήσουμε, να ασχοληθούμε με τον Στέφανο. Okay. Λοιπόν, συνδεθείτε αμέσως τώρα.